Να σας ευχαριστήσουμε όλους καταρχήν που παρευρεθήκατε εδώ να τιμήσετε τη μνήμη του Αριστοτέλη. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της οικογένειας του Αριστοτέλη ολόψυχα που παραβρίσκεστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε για άλλη μια χρονιά τη μνήμη του παιδιού μας και να προσευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής του. Ησυχία σας παρακαλώ. Πέρασαν 3 χρόνια από το καταραμένο εκείνο βράδυ της 12ης Αυγούστου του 2010 που ο Αριστοτέλης Γκούμας δολοφονήθηκε με ιδεχθή τρόπο από μισέλληνες Αλβανούς επειδή μιλούσε εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα του Τιχημάρα της Βορείου Υπήρου τη μητρική του γλώσσα την ελληνική. Στη θέση του θα μπορούσε να ήταν κάποιος άλλος χυμαρίος, βορειοϋπηρώτης ή γενικότερα Έλληνας που ήθελε να μιλάει ελληνικά. Γι' αυτό και η υπόθεση του Αριστοτέλη αποτελεί υπόθεση ολόκληρου του ελληνισμού. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους δολοφόνους είναι σκανδαλωδώς επικέστατες και οι οποίες δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πράγματι εφαρμόζονται. Αυτά παράλληλα όμως δείχνουν δυστυχώς ότι κάποια πράγματα που θεωρούνται δεδομένα και αυτονόητα στην εποχή μας, γι' αυτόν εδώ τον τόπο φαίνονται πως δεν ισχύουν. Για κάποιους δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε ελληνικά και να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως Έλληνες. Να ξέρουν όμως ότι όσο και να μας απειλούν, ακόμα και να μας σκοτώνουν, δεν θα υποχωρήσουμε από τις αξίες και τα ιδανικά μας και η ελληνική μας συνείδηση δεν θα μειωθεί ούτε στο ελάχιστο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αποδεικνύει ότι η θυσία του Αριστοτέλη όχι μόνο δεν έχει ξεχαστεί, αλλά ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την θέλησή μας να συνεχίσουμε να ζούμε και να εκφράζομαστε με ελληνική ψυχή και ελληνική καρδιά σε αυτό το κομμάτι της Υπήρου. Αδερφέ Αριστοτέλη, αιωνία να είναι η μνήμη σου. Ήθε να είσαι ο τελευταίος εθνομάρτυρας στην πατρίδα μας και όλου του ελληνισμού. Ευχόμαστε η δικαίωσή σου να μην αργήσει. Υποσχόμενοι ότι θα αγωνιστούμε για αυτόν τον σκοπό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τον εκτιμούμαστε. Να τον εκτιμούμαστε.